Καλή μου φίλη γεια και πάλι λοιπόν σας κάνω ένα σύντομο βίντεο γιατί θέλω να ξυπνάτε, θέλω να φυπνίζεστε γενικότερα θέλω να καταλαβαίνετε ότι όλα ό,τι γίνεται στην ανθρωπότητα πάνε σύμφωνα με τις, με τις, από τις γραφές ο διάβολος στις γραφές πατάει, θέλω να τα κάνω όλα σύμφωνα με τις γραφές γιατί γνωρίζω ότι τελικά από τις γραφές θα κρυθούμε και θέλει να καταδικαστεί η ανθρωπότητα ο διάβολο, γι' αυτό όλα τα κάνει σύμφωνα με τι γραφέ, ώστε ο άνθρωπο, άμα πλανηθεί, να μην έχει δικαιολογία. Ε, δεν θα μπορεί να πει δεν γνώριζα, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει στι γραφέ, είμαστε υποχρεωμένοι να τι διαβάζουμε μέρα νύχτα για να γνωρίζουμε τι πλάνε να μην πλανηθούμε. Αν δεν τι διαβάζουμε, εμεί είμαστε υπόλογοι και μόνο εμεί και δεν έχουμε καμία δικαιολογία στην καταδίκη που θα ακολουθήσει για να πούμε δεν γνώριζα. Λοιπόν, θέλω να σα πω σε αυτό το βίντεο για την σημαία των ΛΟΑΤΚΙ, αλλά πρι... των ανώμαλων δηλαδή που αυτο... αποκαλούνται ΛΟΑΤΚΙ, αλλά πριν φτάσω εκεί, θα ήθελα λίγο να σα πω για αυτού δύο πράγματα, δύο λόγια. Λοιπόν, ε, θα μπορούσαν αυτοί, αλλά κοιτάξτε το, το παιχνίδι πόσο πονηρό είναι. Θα μπορούσαν αυτοί εδώ, οι αυτοαποκαλούμενοι ΛΟΑΤΚΙ, να πούνε βρε παιδί μου από τη στιγμή που δεν μα θέλουν, η ανθρωπότητα γενικότερα, θα κάνουμε μια δικιά μα κοινωνία, θα μα παρεχωρήσουν και ένα μέρο, αφού μα αγαπάει πια τόσο πολύ η κυβέρνηση. Έτσι, η κυβέρνηση, όπω βλέπετε, όλε οι κυβερνήσει, όλα τα κομματόσχηλα, όλα τα κόμματα, όλη η βούλη του αγαπάει. Έτσι δεν είναι. Γιατί λοιπόν δεν του δίνει, δίνει ένα χώρο για να, με, να ζουν κάπου μόνοι του, να μην ενοχλούν εμά και εμεί να μην. Ενοχ να μην χρειάζεται να ενοχλήσουμε αυτού. Ξέρετε αυτό για το πράγμα γιατί το κάνουν. Θα σα πω εγώ για το σκοπό είναι. Να, να, να... Προσέξτε τώρα, δείτε. Αν το κάνουν αυτό το πράγμα, αν δηλαδή κάνουν μια δική του κοινωνία και είναι μόνο από, τέτοιου, από, από ανώμαλου, το πολύ σε 50 χρόνια θα αυτοκαταστραφούν και θα γενοκτονηθούν. Το πολύ σε 50 χρόνια. Γι' αυτό σα το λέω με βεβαιότητα, γιατί το πιο σίγουρο είναι από, τις ανώμαλες, από την ανώμαλη φύση τη σεξουαλική που έχουν να γίνει μια πραγματική πανδημία σε αυτού και να γενοκτονηθούν από την πανδημία χώρια, άλλοι πόσοι θάνατοι θα προκληθούν από, από αυτοκτονίε, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι γεμάτοι ψυχολογικά προβλήματα. Και το πιο πιθανό είναι να γενοκτονηθούν το πολύ σε 50 χρόνια. Γι' αυτό δεν το κάνει αυτό ο διάβολο. Του θέλει μέσα στου φυσιολογικού, του θέλει μέσα στου ηθικούς, γιατί ο σκοπό είναι να καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα. Δεν είναι δηλαδή ότι σέβεται αυτού, δεν είναι ότι οι κυβερνήσει που είναι όργανα του διαβόλου σέβονται αυτού. Είναι ότι, θέλουν, είναι ότι χρησιμοποιούν αυτού την ανώμαλή του φύση, αφού του κάναν έτσι, του χρησιμοποιούν για να καταστρέψουν όλη την ανθρωπότητα και όχι για να. που, που κρύβονται με το μανδύα τη ψευτοαγάπη και λένε, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να αγαπάμε τη διαφορετικότητα και τι μπύρδε όλε αυτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για να καταλάβετε λίγο ότι, ότι αυτοί οι άνθρωποι σωτηρία δεν θα βρουνε, αν δεν μετανοήσουν και να αλλάξουν τρόπο ζωή. Πάμε να δούμε λίγο τη σημαία του, τι ακριβώ σημαίνει η σημαία του που είναι το γνωστό ουρανό τόξο αναφέρει μέσα, άρχισε και να ψυχαλίζει, αναφέρει μέσα, λέω στα γρήγορα, αναφέρει μέσα το Ευαγγέλιο, στη Γέννηση κεφάλαιο 6, Εκεί που μιλάει για τον Νόε και λέει ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπο έγινε λέει σαρκικό, έπεσαν τα χρόνια του 120, εκεί πέρα που κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν 900 χρόνια, οι προκατακλυσμικοί άνθρωποι, τώρα έπεσε ε, έπεσε ο μέσο όρο ζωή στα 120, και τώρα έχει εξαιτία τη αμαρτία, αμαρτία. Αναφέρει στο κεφάλαιο 6, γέννηση, σύγχρονο 1, και από εκεί κατεβείτε Διαβάστε και να το βρείτε, εκεί μέσα είναι κάπου και αναφέρει τη σχέση σαρκικών αμαρτημάτων. Και λέει από την στιγμή που οι άνθρωποι γίνονται τόσο σαρκικοί έριξε, έριξε το μέσο όρο ζωή και επιπλέον λόγω, λόγω αυτή τη φύση του αμαρτήματο που το βλέπουμε και στα σώμα και στα γόμορα ότι τα αφάνισε εξαιτία τη ανώμαλη φύση. Όταν λέει σαρκική, εννοεί δηλαδή ότι του κάνει ανομαλίε με σκοπό να απολαμβάνουν σαρκικά και ε, να έχουν σαρκέ απολαύσει οι άνθρωποι. Και από τη στιγμή που Γενοκτονήθηκε μια φορά η ανθρωπότητα που την έκανε ο, ο Θεό, την έκαψε με φωτιά και θιάφη. Έχω ανεβάσει βίντεο που το αποδεικνύει την αλήθεια, η καταστροφή που έγινε στο Σώμα και στα Γόμορα. Ε, βλέπουμε ότι, άμα διαβάσουμε τη Γέννηση 6, το, το κυρίαρχο στοιχείο πάλι τη αμαρτία είναι οι σαρκικέ απολαύσει που ο Θεό αποφάσισε να καταστρέψει την ανθρωπότητα με, με πνιγμό, με, με ένα κατακλυσμό. Μετά όμω ο κύριο έχει, έχει δώσει σημάδι. Κάθε φορά που βρέχει γιατί ο κατακλυσμό προήλθε από βροχή. Ότι κάθε φορά που βρέχει θα, θα βάλω λέει, το τόξο μου λέει, πάνω στον ουρανό, αφού έχω κάνει συνθήκη, λέει με τον Νόε, ε, και η συνθήκη αυτή θα σημαίνει ότι με το τόξο θα είναι, θα είναι, θα είναι η απόδειξη, η ενθύμηση ότι ο κύριο ποτέ δεν θα, θα ξανακάνει κατακλυσμό. Το ουράνιο τόξο θα είναι η ενθύμηση στου ανθρώπου ότι ο Θεό δεν θα, θα ξανακάνει κατακλυσμό, δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά βροχή για να κάνει κατακλυσμό για να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και εδώ βλέπουμε ότι οι ΛΟΑΤΚΙ επικοινωνούν με τη σημαία τους στον Κύριο, τον κοροϊδεύουν επικοινωνώντας ότι εμείς αμαρτάνουμε τη φύση, τα αμαρτήματα τα οποία εσύ λένε τώρα οι ΛΟΑΤΚΙ στον Κύριο. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν αλλά έτσι τους καταλογίζεται αυτή η αμαρτία. Και με, με, με τα έχουν κάνει πανώ σημαίες και τα ακούνε αν είναι ψηλά και τέτοια. Ε, εννοούνε, λένε στον Κύριο δηλαδή, επικοινωνούν στον Κύριο ότι ε, εμεί Κάνουμε τη φύση των αμαρτημάτων την οποία εσύ δεν θέλει καθόλου, τη βλέπει ω δέλιγμα και έχει αφανίσει δύο φορέ. Έχει αφανίσει μια φορά την ανθρωπότητα γι' αυτό όλοι. Και μια φορά έχει αφανίσει τα σώμα και τα γόμαρα που, είχα, που κάναν την ίδια φύση των ανώμαλων, αυ, ανώ, αυτών αμαρτημάτων. Εμεί, όπω βλέπει, του το επικοινωνούν, <κοκλή> τα ξανακάνουμε και σου υπενθυμίζουμε κιόλα το ουράνιο τόξο που είναι η ενθύμησή σου ότι δεν θα ξανακαστρέψει την ανθρωπότητα. Οπότε, εμεί τα κάνουμε και ερχόμαστε γεμάτη πρόκληση, γεμάτη προκλητικότητα να σου πούμε, λένε στο Θεό, επικοινωνούνε, να σου πούμε ότι εσύ δεν θα μας καταστρέψεις. Αυτή είναι η κοροϊδία των ΛΟΑΤΚΙ απέναντι στο Θεό. Αυτό είναι που, κρύβει, που, κρύβεται πίσω από τη σημαία, στο ότι κοροϊδεύουν δηλαδή τον ίδιο το Θεό, στο ότι εμπέζουν τον ίδιο το Θεό. Προκλητικά τον κοροϊδεύουν και τον εμπέζουν τον ίδιο το Θεό με αυτήν εδώ τη σημαία. Γι' αυτό βάλανε το ουράνιο τόξο φίλοι μου. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όπω σα έχω πει, όλα είναι μέσα στι γραφέ. Όλα εξηγούνται από τι γραφέ. Τα πιο σοβαρά θέματα τη ανθρωπότητα και τη κοινωνία και όλο, και, και όλο πάσης προβλήματα εξηγούνται μέσα από τι γραφέ. Μπορεί να βρεθεί λύση μέσα από τι γραφέ. Όποιο θέλει, μπορεί να αφήσει από κάτω ένα σχόλιο να πει για ποιο θέμα θέλουμε, θέλει να μιλήσουμε, για οποιοδήποτε θέμα οικογενειακό, ε, κοινωνικό οποιοδήποτε θέμα θέλω να μιλήσουμε και να το κάνουμε ανάλυση μέσα από τι γραφέ, να είμαι σίγουρο ότι θα βρούμε τα καλύτερα. Αυτά φίλοι μου από εσά, από μένα, συγγνώμη. Σα εύχομαι υπέρο, μια υπέροχη νύχτα. Να είστε πάντα καλά. Σα χαιρετώ.